Χαίρετε, χαίρετε. Underdog minus Underdog plus στο Radio Locomotiva. Με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί ερχόμενοι στο ράδιο συναντήσαμε εδώ στο καφέ τον Σάβα Μιχαήλ και κάτσαμε να κάνουμε έτσι κάτι ωραίες συζητήσεις περί ποίησης, περί πολιτικής, περί ανάστασης και επανάστασης. Και έτσι μόλις σηκώθηκε ο Σάβας, φύγαμε κι εμείς γρήγορα και ανεβήκαμε στο στούντιο για να πούμε μαζί σας διάφορα έτσι κείμενα και διάφορες σκέψεις για τον Ερίκο Μαλατέστα, τον αγαπημένο αυτό αναρχικό. Ερμιώνη, γιατί είναι αγαπημένος, γιατί μπορούμε να πούμε ξεχωρίζει τρόπον τεινά από τους υπόλοιπους γνωστούς αναρχικούς? Καλησπέρα και από μένα. Για το ήθος του. Ο Μαλατέστα ξεχωρίζει για το ήθος του, είναι ο αγαπημένος όντως αναρχικός. Έχουμε μαζί μας ένα βιβλίο με τον τίτλο «Στο καφενείο», συζητήσεις για τον αναρχισμό. Θα έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε από το πρόλογο του βιβλίου, από το πρόλογο του συγκεκριμένου βιβλίου, εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος, όχι από το πρόλογο της αγγλικής έκδοσης, για να τα λέμε έτσι σωστά. Ένα παραγραφάκι που απαντάει στην ερώτηση τι έχει να πει στη σημερινή εποχή ο Ερίκο Μαλατέστα, ακριβώς αναφερόμενη αυτή η αναφορά στο ήθος του. Λοιπόν, αυτό που πρωτίστως τον διακρίνει είναι το ήθος του. Το ήθος εκείνου που δεν απέτησε τα χρέη που εδικαιούτο να εισπράξει μετά τον θάνατο του πατέρα του. Το ήθος εκείνου που δεν κατέλαβε ποτέ έμισθη θέση σε εργατική οργάνωση. Που δεν απογοητεύτηκε από τις αποτυχίες και δεν τις άφησε να τον καταβάλουν. Που δεν επεδίωξε την ατομική του ανέλυξη. Ούτε αφέθηκε να παρασυρθεί από τις ευμετάβλητες διαθέσεις της κοινής γνώμης. Τέλος, το ήθος εκείνου που παρέμεινε φιλικός, εγκάρδιος και ανθρώπινος παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Με λίγα λόγια, για την τιμιότητά του εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί ο Μαλατέστα τις αξίες του και τα πιστεύω του δεν τα εφήρμοσε μόνο στο πολιτικό έτσι φάσμα, αλλά και στην καθημερινή ζωή του και στην όλη στην πιο απλή σχέση του με τους ανθρώπους. Τα παίρνει και σπίτι του, με λίγα λόγια, όχι όπως η σύγχρονη πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, από τα αγαπημένα μου βιβλία. Περιέχει 15 διαλόγους, 15 διαλεκτικές, 4 προσώπων. Ο ένας είναι ο Τζόρτζιο, που είναι το alter ego του Μαλατέστα, δηλαδή ο αναρχικός παρέας. Ο Πρόσπερο, ο οποίος είναι ένας αστός, ένας εύπορος αστός, οπότε ουσιαστικά κάπως μιλάει το αντίπαλο δέος. Ο Τσεζάρε, ο καφετζής, και ο Αμπρότζιο, που είναι ο δικαστής. Οπότε ένας αναρχικός, ένας εύπορος αστός, ο καφετζής και ο δικαστής συνομιλούν, διαλέγονται, με ένα και μόνο σκοπό, αν θα μπορούσαμε να πούμε σκοπό. Σε ελεύθερο διάλογο, λοιπόν, ο Μαλατέστα τοποθετεί τις ιδέες του σε κρίση, σε κριτική. Και είναι πάρα πολύ έτοιμος, πραγματικά σε κάθε στοιχομηθεία, να αλλάξει, να εξηγήσει και να πάει ένα βήμα παρακάτω σε όλα αυτά τα πολύ όμορφα και ουτοπικά που
θέτει στο τραπέζι. Είναι λοιπόν αυτοί οι 15 διάλογοι με διάφορες θεματικές. Θα μπούμε στη διαδικασία λίγο να διαβάσουμε διαλογικά. Από δύο λόγια για το... πριν ξεκινήσουμε για την τιμιότητα Ερμιόνη του Μαλατέστα. Ένας Κινέζος σοφός έλεγε ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι να παρατηρήσεις έναν άνθρωπο και να καταλάβεις ποιος είναι. Αλλά δεν πρέπει να τον παρατηρήσεις στα εύκολα και σε αυτά που φαίνονται και στις καθημερινές πράξεις που έχουν να κάνουν με την κοινωνική του εικόνα, δηλαδή με αυτά, με τα τρανταχτά τέλος πάντων. Πρέπει να τον παρατηρήσεις στα πολύ μικρά, στις λεπτομέρειες που δύσκολα φαίνονται. Οπότε θέλω λίγο να συνδέσω αυτή τη σκέψη του Κινέζου με την περίπτωση Μαλατέστα και με τον αναρχισμό εν γέννη, ότι νομίζω ότι είναι εύκολο να είμαστε αναρχικοί στα μεγάλα και στα φανταχτερά, αλλά το δύσκολο είναι να είμαστε αναρχικοί στα πολύ μικρά, σε αυτά που δεν φαίνονται, με γυμνό μάτι εντός εισαγωγικών, στη συμπεριφορά μας απέναντι σε ένα γατάκι, στη συμπεριφορά μας σε έναν αδύναμο, στη συμπεριφορά μας στο γείτονα, σε πράγματα δηλαδή που έχουν αυτή την καθημερινή τριβή με τον κόσμο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Στον σύντροφό μας, στη μάνα μας, στον πατέρα μας, στους αδερφούς μας, δηλαδή όλα. Σε όλα, στις καθημερινές. Στον τρόπο που, ξέρω εγώ, μιλάμε. Στον τρόπο που πίνουμε. Που τσουγκρίζουμε το ποτήρι μας, που λες και εσύ, καμιά φορά. Πειράζει να αρχίσω από το 10ο διάλογο. Ο 10ος διάλογος είναι ο αγαπημένος μου, γιατί στρέφεται σε αυτή την κατεύθυνση του φίλου, εστιάζοντας το φίλο, στον έρωτα και στην οικογένεια, και καλύπτει πάρα πολλές συναφείς έννοιες με το φεμινισμό, φεμινιστικών θεμάτων που στην περίοδο που είναι γραμμένο, το 1924, απορρίπτονταν σε κάθε εγγενή βάση για την ανισότητα των φύλων. Μιλάει λοιπόν ο Αμπρότζιο, ο δικαστής, με το Μαλατέστα, που όπως προαναφέραμε είναι ο Τζόρτζιο. Θα κάνω εγώ το δικαστή και θα δώσω τον ωραίο λόγο στο Δημήτρη. Εγώ θα είμαι ο Τζόρτζιο. Ναι, θα είσαι ο αρχικός. Και είναι ένα δείγμα της αναρχίας μου γι' αυτό. Σκέφτηκα τα όσα μου είπατε κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας και σταματώ το διάλογο. Όχι επειδή παραδέχομαι την ήττα μου, αλλά απλώς έχετε τα επιχειρήματά σας και το μέλλον μπορεί κάλλιστα να είναι με το μέρος σας. Εν τω μεταξύ, είμαι ένας δικαστής και όσο υπάρχει ο νόμος, οφείλω να τον σέβομαι και να διασφαλίζω την τήρησή του. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Φύγετε αν θέλετε. Σε εμάς δεν μένει παρά να καταργήσουμε τον νόμο, απαλλάσσοντάς σας έτσι από την υποχρέωση να ενεργείτε ενάντια στη συνείδησή σας. Ήρεμα, δεν είπα αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Θα ήθελα να μου δώσετε μερικές διευκρινήσεις ακόμα. Ίσως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ως προς τα ζητήματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της πολιτικής οργάνωσης κοινωνίας. Σε τελική ανάλυση, πρόκειται για ιστερικούς σχηματισμούς που έχουν αλλάξει πολλές φορές και ενδεχομένως θα αλλάξουν και πάλι. Υπάρχουν όμως κάποιοι ιεροί θεσμοί και κάποια βαθιά αισθήματα της ανθρώπινης καρδιάς, τα οποία προσβάλλεται διαρκώς η οικογένεια και η πατρίδα. Παραδείγματος χάρη, θέλετε να τα μοιραζόμαστε όλα. Φυσικά. Θα κάνετε και τις γυναίκες κτήμα όλων, φτιάχνοντας έτσι ένα μεγάλο χαρέμι. Κάνω λάθος? Ακούστε, αν θέλετε να συνεχίσουμε να συζητάμε, σας παρακαλώ μην λέτε ανοησίες και μην κάνετε κακόγουστο χιούμορ.
το ζήτημα που συζητάμε είναι πολύ σοβαρό για να πετάτε χοντράδες. Μα σοβαρολογώ, τι θα κάνετε με τις γυναίκες? Τότε τόσο το χειρότερο για σας. Είναι πολύ περίεργο που δεν καταλαβαίνετε το παράλογο των λεγόμενων σας. Να κάνουμε τις γυναίκες κτήμα όλων. Γιατί δεν είπατε να κάνουμε τους άνδρες κτήμα όλων? Η μόνη εξήγηση για αυτή σας την σκέψη είναι ότι εσείς, εξαιτίας μιας βαθιά ριζωμένης πεποίθησης, θεωρείτε τη γυναίκα κατώτερο πλάσμα που δημιουργήθηκε και βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο για να υπηρετεί σαν οικόσιτο ζώο και σαν σκεύος ειδονής τον άντρα. Και επομένως μιλάτε για αυτήν σαν να ήταν πράγμα. Και πιστεύετε ότι πρέπει να της αναλογεί η ίδια μοίρα που αναλογεί στα αντικείμενα. Εμείς όμως, που θεωρούμε τη γυναίκα ανθρώπινο όν ίσο με τον άνδρα, που πρέπει να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και όλα τα αγαθά που απολαμβάνει ή θα έπρεπε να απολαμβάνει ο άντρας, βρίσκουμε την ερώτηση τι θα κάνετε με τις γυναίκες κενή νοήματος. Καλύτερα ρωτήστε τι θα κάνουν οι γυναίκες και θα σας απαντήσω ότι θα κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν. Και εφόσον έχουν την ίδια ανάγκη με τους άνδρες να ζήσουν σε μια κοινωνία, είναι βέβαιον ότι θα θέλουν να έρθουν σε συμφωνία με τους συνανθρώπους τους. Άνδρες και γυναίκες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους με τον καλύτερο τρόπο για αυτές και για όλους τους άλλους. Κατάλαβα. Θεωρείτε τις γυναίκες ίσες με τους άνδρες. Ωστόσο, πολλοί επιστήμονες, ερευνώντας την ανατομία και τις φυσικές λειτουργίες του γυναικείου σώματος, υποστηρίζουν ότι η γυναίκα είναι εκ φύσεως κατώτερη του άντρα. Μα φυσικά, όταν χρειάζεται να υποστηριχτεί κάτι, πάντα θα βρίσκεται ένας επιστήμονας πρόθυμος να το υποστηρίξει. Υπάρχουν ορισμένοι επιστήμονες που υποστηρίζουν την κατωτερότητα των γυναικών. Όπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι υποστηρίζουν αντιθέτως ότι η αντίληψη των γυναικών και η ικανότητά τους για ανάπτυξη είναι ίδιες με εκείνες των ανδρών. Αν δε οι γυναίκες φαίνονται σήμερα εν γέννη λιγότερο ικανές από ότι οι άνδρες, αυτό οφείλεται στην εκπαίδευση που έχουν λάβει και στο περιβάλλον στο οποίο ζουν. Αν ψάξετε προσεκτικά, θα βρείτε ακόμη και κάποιους επιστήμονες ή έστω γυναίκες επιστήμονες που θεωρούν ότι ο άνδρας είναι κατώτερο πλάσμα, προορισμένου να απαλλάξει τις γυναίκες από τον υλικό μόχθο, αφήνοντάς τις ελεύθερες να αναπτύξουν απεριόριστα τις ικανότητές τους. Νομίζω ότι αυτή η άποψη υποστηρίζεται στην Αμερική. Όμως, τι σημασία έχει? Το θέμα μας δεν είναι η επίλυση ενός επιστημονικού προβλήματος, αλλά η εκπλήρωση μιας δέσμευσης, ενός ανθρώπινου ιδανικού. Δώστε στις γυναίκες όλα τα μέσα και την ελευθερία να αναπτυχθούν. Και ό,τι ήθελε προκύψει. Αν οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες, ή αν είναι περισσότερο ή λιγότερο ευφυείς, θα φανεί στην πράξη. Ακόμη δε και η επιστήμη θα ευεργετηθεί από αυτό, αφού θα αποκτήσει κάποια θετικά στοιχεία για να στηρίξει τα συμπεράσματά της. Ώστε λοιπόν δεν λαμβάνεται υπόψη τις ιδιαίτερες ικανότητες με τις οποίες είναι πρικισμένο κάθε άτομο? Όχι, με την έννοια ότι αυτά θα τους παρέχουν ειδικά δικαιώματα. Πουθενά στη φύση δεν θα βρείτε δύο ίδια άτομα. Αλλά εμείς απαιτούμε την κοινωνική ισότητα όλων. Με άλλα λόγια, τους ίδιους πόρους, τις ίδιες ευκαιρίες. Πιστεύουμε δε ότι αυτή η ισότητα όχι μόνο ανταποκρίνεται στα αισθήματα δικαιοσύνης και αδελφοσύνης που έχουν αναπτυχθεί στην ανθρωπότητα, αλλά λειτουργούν και προς όφελος όλων. Είτε είναι δυνατή, είτε αδύνατη. Ακόμη και μεταξύ των ανδρών, μεταξύ των αρσενικών, υπάρχουν κάποιοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο έξυπνοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεν πρέπει να έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους δε. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι οι ξανθοί είναι πιο πρικισμένοι από τους μελαχρινούς ή το αντίστροφο. Και επίσης ότι οι φυλές με στενό μακρό κρανίο είναι ανώτερες από εκείνες με φαρδί κρανίο ή το αντίστροφο. Το ζήτημα αυτό, αν βασίζεται σε αληθινά στοιχεία, έχει ασφαλώς επιστημονικό ενδιαφέρον.
Με δεδομένη όμως την παρούσα κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδανικών, θα ήταν παράλογο να υποστηρίξει κανείς ότι οι ξανθοί και δολιχοκέφαλοι πρέπει να διατάζουν τους μελαχρινούς και βραχικέφαλους ή το αντίστροφο, δεν νομίζετε? Σύμφωνοι. Ας ασχοληθούμε όμως με το ζήτημα της οικογένειας. Θέλετε να την καταργήσετε ή να την οργανώσετε σε μια άλλη βάση? Κοιτάξτε, όσον αφορά την οικογένεια, πρέπει να εξετάσουμε τις οικονομικές σχέσεις, τις ερωτικές σχέσεις και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Στο βαθμό που η οικογένεια είναι ένας οικονομικός θεσμός, είναι σαφές ότι μόλις καταργηθεί η ατομική ιδιοκτησία και συνεπώς η κληρονομιά, δεν θα έχει λόγο ύπαρξης και εκ των πραγμάτων θα εξαφανιστεί. Με αυτήν την έννοια πάντως, η οικογένεια έχει ήδη καταργηθεί για την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού που αποτελείται από προλετάριους. Και τι γίνεται με τις ερωτικές σχέσεις? Θέλετε ελεύθερο έρωτα και... Ελάτε τώρα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει πραγματικά εξαναγκαστικός έρωτας? Εξαναγκαστική συγκατοίκηση υπάρχει. Όπως υπάρχει και προσποιητός και εξαναγκαστικός έρωτας για λόγους συμφέροντος ή κοινωνικών συμβάσεων. Πιθανώς να υπάρξουν άντρες και γυναίκες που θα σέβονται τον γαμήλιο δεσμό για θρησκευτικούς ή ηθικούς λόγους. Αλλά αληθινός έρωτας δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν είναι απολύτως ελεύθερος. Αυτό είναι αλήθεια. Αν όμως ο καθένας ακολουθούσε τις φαντασιώσεις που του εμπνέει ο Θεός του έρωτα, δεν θα υπήρχε πλέον ηθική και ο κόσμος θα μετατρεπόταν σε οίκο ανοχής. Όσον αφορά την ηθική, θα μπορούσατε στα αλήθεια να καυχηθείτε για τα αποτελέσματα των θεσμών σας. Μοιχεία, ψέματα κάθε είδους, αφισαλές έχθρες, σύζυγοι που δολοφονούν τις γυναίκες τους, γυναίκες που δηλητηριάζουν τους συζύγους τους, παιδοκτονίες, παιδιά που μεγαλώνουν εν μέσω σκανδάλων και οικογενειακών συγκρούσεων. Αυτή είναι η ηθική που φοβάστε ότι απειλείται από τον ελεύθερο έρωτα? Σήμερα ο κόσμος είναι ένα πορνείο, επειδή οι γυναίκες συχνά αναγκάζονται να εκπορνεύονται λόγω πείνας και επίσης επειδή ο γάμος συχνά συνομολογημένος βάσει ενός καθαρά συμφροντολογικού υπολογισμού είναι καθ' όλη τη διάρκεια του μία ένωση στην οποία ο έρωτας είτε απουσιάζει εντελώς είτε υπάρχει μόνο ως κάτι συμπληρωματικό. Εξασφαλίστε στον καθέναν τα μέσα για να ζει άνετα και ανεξάρτητα, δώστε στις γυναίκες την πλήρη ελευθερία να διαθέτουν το κορμί τους όπως θέλουν, καταστρέψτε τις προλήψεις, θρησκευτικές ή άλλες, που εγκλωβίζουν τους άντρες και τις γυναίκες μέσα σε ένα πλήθος συμβάσεων που πηγάζουν από τη σκλαβιά και την διαιωνίζουν, και τότε οι ερωτικές συνευρέσεις θα γίνονται από έρωτα, προσφέροντας ευτυχία στα άτομα και ωφελώντας το είδος. Εν ολίγης, είστε υπέρ των μακροχρόνιων ή των προσωρινών ενώσεων? Θέλετε ξεχωριστά ζευγάρια ή μια ποικιλία και πολλαπλότητα σεξουαλικών σχέσεων ή μήπως την πολυγαμία? Θέλουμε ελευθερία. Μέχρι τώρα οι ερωτικές σχέσεις υπέφεραν αφάνταστα από την πίεση της ομής βίας, της οικονομικής αναγκαιότητας, των θρησκευτικών προλήψεων και των νομικών ρυθμίσεων, ώστε ήταν αδύνατο να αποσαφηνίσουμε ποια μορφή ερωτικής σχέσης ανταποκρίνεται καλύτερα στην φυσική και ηθική ευημερία των ατόμων και του είδους. Σίγουρα, αν εξαλείψουμε τις συνθήκες που καθιστούν σήμερα τεχνητές και εξαναγκαστικές τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, μια σεξουαλική υγιεινή και μια σεξουαλική ηθική θα καθιερωθούν και θα γίνουν σεβαστές. Όχι εξαιτίας του νόμου, αλλά λόγω της βασισμένης στην εμπειρία πεποίθησης ότι θα ικανοποιούν την ευημερία μας, καθώς και εκείνη του είδους. Αυτό δεν μπορεί να προκύψει παρά μόνον ως αποτέλεσμα της ελευθερίας. Και τα παιδιά? Πρέπει να καταλάβετε ότι εφόσον η ιδιοκτησία θα είναι κοινή και εφόσον η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης θα έχει εδρεωθεί σε ακλόνητη ηθική και υλική βάση, η φροντίδα των παιδιών θα είναι υπόθεση της κοινότητας και η εκπαίδευσή τους θα είναι έγνοια και ευθύνη όλων. Πιθανώς
όλοι οι άντρες και όλες οι γυναίκες να αγαπούν όλα τα παιδιά και εφόσον, κάτι που θεωρώ βέβαιο, οι γονείς θα τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη για τα δικά τους παιδιά, δεν μπορεί παρά να είναι ενθουσιασμένοι που το μέλλον των παιδιών τους θα είναι εξασφαλισμένο, έχοντας για τη φροντίδα και την εκπαίδευσή τους την συνεργασία ολόκληρης της κοινωνίας. Άραγε, αναγνωρίζετε τουλάχιστον τα δικαιώματα των γονέων πάνω στα παιδιά τους? Τα δικαιώματα πάνω στα παιδιά αποτελούνται από καθήκοντα. Ο καθένας έχει πολλά δικαιώματα πάνω τους, δηλαδή πολλά δικαιώματα για να τα συμβουλεύει και να τα φροντίζει, να τα αγαπά και να νοιάζεται για αυτά. Αφού δε οι γονείς εν γέννη αγαπούν τα παιδιά τους περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον, συνήθως είναι δικό τους καθήκον και δικαίωμα να τους παρέχουν τα αναγκαία. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τις εξαιρέσεις αυτού του κανόνα. Διότι αν μερικοί σπάνιοι γονείς προσφέρουν λιγοστή αγάπη στα παιδιά τους και δεν τα προσέχουν, θα χαρούν πολύ που άλλοι θα αναλάβουν τη φροντίδα τους, απαλλάσσοντάς τους από αυτό το καθήκον. Αν με τη φράση «δικαιώματα των γονέων» εννοείται το δικαίωμα να τα κακομεταχειρίζονται, να τα διαφθείρουν και να τα εκμεταλλεύονται, τότε αρνούμε απολύτως τα δικαιώματα αυτά και θεωρώ ότι μια κοινωνία άξια αυτού του ονόματος ούτε θα τα αναγνώριζε, ούτε θα τα ανεχόταν. Δεν νομίζετε όμως ότι αν εμπιστευτείτε στην κοινότητα την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών, θα προκαλέσετε τέτοια αύξηση του πληθυσμού, ώστε δεν θα υπάρχουν πλέον αρκετά αγαθά για τη συντήρηση όλων? Αλλά φυσικά δεν θέλετε να ακούσετε τίποτα για τον μαλθουσιανισμό και θα τον χαρακτηρίζατε απλό παραλογισμό. Κάποια άλλη φορά σας είπα ότι είναι παράλογο να λέτε ότι η σημερινή φτώχεια οφείλεται στον υπερπληθυσμό και εξίσου παράλογο να θέλετε να προτείνετε λύσεις που βασίζονται στις μαλθουσιανές πρακτικές. Ωστόσο, είμαι πολύ πρόθυμος να αναγνωρίσω την σοβαρότητα του προβλήματος του υπερπληθυσμού και παραδέχομαι ότι στο μέλλον, όταν κάθε νεογέννητο παιδί θα έχει εξασφαλισμένη φροντίδα, η φτώχεια θα μπορούσε να ξαναγεννηθεί εξαιτίας μιας πραγματικής αύξησης του πληθυσμού. Οι χειραφετημένοι και μορφωμένοι άνθρωποι, αν το κρίνουν απαραίτητο, θα σκεφτούν να θέσουν ένα όριο στον ταχύτατο πολλαπλασιασμό του είδους. Θα προσέθετα, ωστόσο, ότι θα το σκεφτόταν σοβαρά μόνον όταν θα εξαφανιστούν η συσσόρευση και τα προνόμια, τα εμπόδια που θέτει στην παραγωγή η απληστία των ιδιοκτητών, καθώς και όλες οι κοινωνικές αιτίες της φτώχειας. Τότε μόνο θα είναι σαφής και κατανοητή σε όλους η αναγκαιότητα επίτευξης μιας ισορροπίας ανάμεσα στον αριθμό των ανθρώπων, στις παραγωγικές δυνατότητες και στον διαθέσιμο χώρο. Και αν οι άνθρωποι δεν θέλουν να το σκεφτούν? Τότε τόσο το χειρότερο για αυτούς. Δεν θέλετε να καταλάβετε? Δεν υπάρχει καμιά πρόνοια, θεϊκή ή φυσική, που να φροντίζει για την ευημερία της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι πρέπει μόνοι τους να εξασφαλίσουν την ευημερία τους, κάνοντας ό,τι θεωρούν χρήσιμο και αναγκαίο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Μου λέτε διαρκώς, κι αν δεν θέλουν τι θα γίνει? Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα πετύχουν τίποτα και θα παραμείνουν αιωνίως στο έλεος των τυφλών δυνάμεων που τους περιβάλλουν. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν για να ελευθερωθούν, ή αν το ξέρουν, δεν θέλουν να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να ελευθερωθούν και έτσι παραμένουν σκλάβοι. Ελπίζουμε πάντως ότι νωρίτερα από ό,τι ίσως φαντάζεστε θα κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν και θα το κάνουν και τότε θα είναι ελεύθεροι. Δεν το διακόψαμε. Αυτό ήταν ο 10ος διάλογος. Τι να διακόψω άλλωστε. Το επιμέθειο ποιο είναι? Ότι τον διέλυσε ο Τζόρτζιο τον Αμπρότζιο. Έτσι. Μόνο ερωτήσεις έκανε. Πολύ μικρές ερωτήσεις. Μου θύμισε του άσημου εκείνο το στίχο που λέει «Ας ζήσουν τα παιδιά μας μέσα στα κοινόβια». Τον επέλεξα αυτό το διάλογο για αρχή, επειδή θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα της οικογένειας, το θέμα της οικογένειας, στη διαμόρφωση έτσι, των χαρακτήρων και των προσωπικότητων των παιδιών.
Και αυτό που παρατηρήσαμε έτσι με λύπη, παρατηρείτε κι εσείς, είναι ότι αυτές οι ερωτήσεις του δικαστή 110 χρόνια μετά είναι ακριβώς ίδιες οι ερωτήσεις της κοινής γνώμης και όχι του δικαστή, του ανθρώπου που έχουμε δίπλα μας, του ανθρώπου που τολμάμε να αρχίσουμε ένα τέτοιο διάλογο. Σκαϊκόπληκτων και τέλος πάντων όσων αντιγράφουν τα λεγόμενα των δημοσιογράφων της τηλεόρασης ή και όχι μόνο. Ναι, πράγματι είναι φοβερό. Είναι, λες και είναι έτοιμες οι αντιρρήσεις, παύλα ερωτήσεις αυτών. Λες και δεν έχουμε διαβάσει τίποτα, λες και δεν έχουμε προχωρήσει μπροστά καθόλου. Και πράγματι αυτό που είπες, Ερμιώνη, ότι και στην πιο απλή κουβέντα που θα κάνεις περί αυτών των θεμάτων θα ακούσεις αυτές τις αντιρρήσεις, παύλα ερωτήσεις που λέει εδώ ο δικαστής. Και δυστυχώς χαρακτηρίζεσαι μετά. Χαρακτηρίζεσαι με αυτά τα ανόητα επιθετάκια τα οποία χρησιμοποιεί εδώ και ο δικαστής. Είναι άλλο πράγμα η ελευθερία και άλλο πράγμα η ελευθεριότητα. Ναι, σωστό. Με το ίδιο θέμα ασχολείται ο Μαλατέστα και σε ένα άλλο του βιβλίο, το «Προς μια ελεύθερη κοινωνία». Μάλιστα εδώ είναι το αρχικό κείμενο. Λίγο για να προσπαθήσουμε, μπας και άρουμε λίγο αυτή την εσφαλμένη αντίληψη. Αρχίσω να διαβάζω εγώ γιατί πολύ σε κούρασα. Και καταρχάς μπορεί να φανεί περίεργο το ότι το ζήτημα του έρωτα το συνδέω με την οικογένεια, επειδή έτσι είναι συνδεδεμένο δυστυχώς στις μέρες μας, δηλαδή γι' αυτό το τονίζω έτσι. Καταρχάς μπορεί να φανεί περίεργο το ζήτημα του έρωτα, καθώς και όλα τα συναφή με αυτό, απασχολεί τόσο πολύ ένα μεγάλο ρυθμό ανδρών και γυναικών, τη στιγμή που υπάρχουν άλλα προβλήματα πιο επίγοντα, αν όχι πιο σημαντικά, τα οποία θα έπρεπε να συγκεντρώνουν όλη την προσοχή και όλη την ενεργητικότητα εκείνων οι οποίοι αναζητούν τρόπους προκειμένου να θεραπεύσουν τα δεινά τα οποία ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Καθημερινά συναντάμε ανθρώπους που συνθλίβονται υπό το βάρος των θεσμών μιας εποχής. Ανθρώπους υποχρεωμένους να διατρέφονται άσχημα. Ανθρώπους που ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν να βυθιστούν στην έσχατη εξαφλίωση επειδή δεν έχουν εργασία ή εξαιτίας κάποιας αρρώστιας. Ανθρώπους που αδυνατούν να θρέψουν σωστά τα παιδιά τους, τα οποία συχνά πεθαίνουν στερούμενα ακόμα και από τις πλέον απαραίτητες φροντίδες. Ανθρώπους που στερούνται τα ευεργετήματα και τις απολαύσεις των τεχνών και των επιστημών. Ανθρώπους καταδικασμένους να περάσουν όλη τους τη ζωή χωρίς να μπορούν ούτε μια μέρα να είναι αφέντες του εαυτού τους, πάντοτε εξαρτημένους από τα αφεντικά ή την αστυνομία. Ανθρώπους για τους οποίους, μ' αρέσει πάρα πολύ το σημείο αυτό, το δικαίωμα να έχουν οικογένεια δεν είναι παρά μια αιματοβαμμένη φάρσα. Οι άνθρωποι αυτοί ωστόσο δεν θα αποδεχθούν τα μέσα που τους προτείνουμε για να απαλλαγούν από την πολιτική και οικονομική σκλαβιά, αν προηγουμένως δεν μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε με ποιο τρόπο μέσα σε μια ελευθεριακή κοινωνία θα μπορέσει να ικανοποιηθεί η ερωτική ανάγκη και πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε την οργάνωση της οικογένειας. Και φυσικά αυτή η ανησυχία αντίνεται και οδηγεί στην παραμέληση, συχνά δε ακόμη και στην περιφρόνηση των υπολείπων προβλημάτων, ιδιαίτερα από τα άτομα τα οποία έχουν επιλύσει το πρόβλημα της πείνας και βρίσκονται στην φυσιολογική κατάσταση να μπορούν να ικανοποιούν τις πλέον επιτακτικές ανάγκες τους, εφόσον ζουν σε ένα περιβάλλον σχετικής ευμάρειας. Αυτό το γεγονός εξηγείται, εάν λάβει κανείς υπόψη τον τεράστιο ρόλο που παίζει ο έρωτας στην ηθική και υλική ζωή του ανθρώπου, δεδομένου ότι η εστία, η οικογένεια, είναι ο χώρος στον οποίο ο άντρας και η γυναίκα περνούν το μεγαλύτερο και καλύτερο μέρος της ζωής τους. Εξηγείται επίσης από μια τάση προς το ιδανικό, η οποία διαποτίζει το ανθρώπινο πνεύμα από τη στιγμή που αυτό αποκτά αυτοσυνείδηση. Όσο οι άνθρωποι θα υποφέρουν, χωρίς να συνειδητοποιούν τα βάσανά τους, χωρίς να προσπαθούν
να απαλλαγούν από αυτά, χωρίς να επαναστατούν, θα ζουν όπως τα κτίνη που δέχονται τη ζωή όπως τη βρίσκουν. Τώρα εδώ ανοίγουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Όπως τα κτίνη που δέχονται τη ζωή όπως την βρίσκουν. Βλέπεις πολλούς ανθρώπους ευτυχισμένους γύρω σου? Όχι, δεν βλέπω πολλούς ανθρώπους ευτυχισμένους. Βλέπω πολλούς να... Μάλλον να πω ένα παράδειγμα που βλέπω συχνά. Βλέπω ανθρώπους στην ηλικία μας οι οποίοι έχουν παντρευτεί από πιέσεις της οικογένειας και του περίγυρου εν γέννη και ζουν, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους ηλικιωμένους, ζουν λες και είναι 90 χρονών. Είναι θλιβερό. Είναι λυπηρό να βλέπεις ανθρώπους να ζουν ρομποτικά, να πηγαίνουν έρχονται στις δουλειές τους στον αυτόματο, χωρίς να έχουν όνειρα, χωρίς να έχουν οράματα, χωρίς να ψάχνουν αυτή την ανθισμένη λεπτομέρεια που μας λέει και ο Γιώργος Μακρύς, που ρε γαμώτο, αυτή είναι η ζωή, δηλαδή δεν μπορούν. Είναι και αυτό που ξέρεις που έλεγε ο Σωκράτης για τον ανεξέταστο βίο, ου βιωτός ανθρώπου, ότι ο βίος που δεν θα εξεταστεί δεν διαφέρει σε τίποτα από τη ζωή ενός κτίνους που λέει εδώ ο Μαλατέστα, δηλαδή μια ζωή αφημένη στα ένστικτα και στον αυτόματο. Ο άνθρωπος νομίζω ότι πρέπει να, αν θέλει να βιώσει και όχι να ζήσει, να, μάλλον είναι καταδικασμένος να ψάξει την ποίηση στην καθημερινή του ζωή. Να σκάψει ώστε να βρει, αυτό είναι στίχος ενός Γάλλου ποιητή, για ποιο λόγο ήρθα εδώ κάτω. Χωρίς να θέλουμε, συμφωνώ απόλυτα, χωρίς να θέλουμε σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε το ερωτικό συναίσθημα, την επιθυμία κάποιων ανθρώπων να δημιουργήσουν οικογένεια κτλ. Αλλά είναι δυνατόν τόση επιτυχία, ρε παιδί μου, σε τόσο μεγάλο βαθμό, και όταν αρχίζεις να τα ασκαλίζεις, δηλαδή, το βλέπεις εσύ που είσαι απ' έξω. Πόσο μάλλον αυτός που το βιώνει μέσα, δηλαδή συνυπάρξεις ή να πω καλύτερα αποξενώσεις για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους. Καταπιεστικούς λόγους, υλικούς λόγους, θεσμικούς λόγους. Και αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, κάνουν παιδιά και θα στέλνουν σχολεία. Τους βλέπουμε εμείς. Και προβάλλουν μάλλον στα παιδιά αυτά που θέλουν αυτοί, που δεν είχαν αυτοί. Και από μένα, ας πούμε, περιμένουν να διαμορφώσω ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ή μάλλον εγώ περιμένω από τον εαυτό μου να διαμορφώσω ολοκληρωμένες προσωπικότητες με την επίδραση, ας πούμε, της ποίησης, του πνεύματος, όταν δεν τον έχω εγώ. Τον έχω για λίγες ώρες. Ενώ η βασική του, ας πούμε, κατεύθυνση είναι μια κατεύθυνση που όχι, δεν θα τη σκεφτεί, δεν έχει διανοηθεί ότι υπάρχει. Ο ψυχίατρος ο Ματθαίος Ιωσαφάτ είχε πει μια φράση και πολλοί κυνήγησαν να τον φάνε, τέλος πάντων, ότι 7 ή 8, τέλος πάντων, στα 10, 7 ή 8 στους 10 γάμους επιβιώνουν εξαιτίας του τρίτου προσώπου. Δηλαδή ότι ο γάμος, και γι' αυτό βλέπουμε και τα τόσα διαζύγια, έτσι,
Είναι μια μέγενη για κάποιους ανθρώπους, η οποία δεν θα μπορούσαν να την αντέξουν αν δεν υπήρχε το τρίτο πρόσωπο στη σχέση, τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό τα εξηγεί όλα και τα λέει με πολύ καθαρότητα. Το τρίτο και το τέταρτο, τι εννοείς? Μάλλον και οι δύο, έχουν άλλους ερωτικούς συντρόφους, αυτό δεν εννοείς? Ναι. Το τρίτο και το τέταρτο, λοιπόν, πρόσωπο, να συμπληρώσω το γιατρό. Να αφήσουμε λίγο το θέμα της οικογένειας, σαν και πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, για να καλύψουμε και άλλα θέματα του. Περάσουμε λίγο σε πιο ταξικό, έτσι, κοινωνικό θέμα, με την έννοια της εξέγερσης. Ποιας εξέγερση θα μου πεις? Εδώ δεν μπορούν να τα βρουν δύο άνθρωποι, να αποφασίσουν αν είναι ερωτευμένοι ή όχι, για ποιους λόγους πρέπει να είναι μαζί, να εξεγερθούν δηλαδή ουσιαστικά στην ατομικότητά τους, και αναρωτιόμαστε για τα κοινωνικά. Και από εκεί ξεκινάνε τα κοινωνικά. Πώς το λέγε ο Σιδηρόπουλος? Συνέδεε το κρεβάτι με την κοινωνική εξέγερση. Εσείς. Προς μια ελεύθερη κοινωνία, λοιπόν, ένα το κείμενο, η εξέγερση. Πώς όμως θα επιτευχθεί η επανάσταση? Φυσικά πρέπει να ξεκινήσουμε από την πράξη της εξέγερσης, η οποία σαρώνει τα υλικά εμπόδια, τις ένοπλες δυνάμεις της κυβέρνησης, οι οποίες αντιτίθενται σε κάθε κοινωνικό μετασχηματισμό. Ως προς την εξέγερση, είναι επιθυμητό και σίγουρα εκ των ον ουκάνευ να είναι ενωμένες όλες οι αντιμοναρχικές δυνάμεις, εφόσον ζούμε υπό ένα μοναρχικό καθεστώς. Επιτελικό κράτος. Είναι αναγκαίο να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένες ηθικά και υλικά. Και προπαντών, είναι αναγκαίο να επωφελούνται από όλες τις αναταραχές και να επιδιώκουν να τις επεκτείνουν, μετατρέποντάς τις σε αποφασιστικά κινήματα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να εξαντληθούν οι λαϊκές δυνάμεις σε μεμονωμένες ενέργειες, ενώ οι οργανώσεις θα βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Οι μάζες θα πραγματοποιήσουν την εξέγερση, αλλά δεν μπορούν από τεχνική άποψη να την προετοιμάσουν. Χρειάζονται άτομα, ομάδες και κόμματα, τα οποία θα συνενωθούν με ελεύθερη συμφωνία μέσω όρκου μυστικότητας και θα είναι εφοδιασμένα με τα απαραίτητα μέσα δημιουργίας ενός δικτύου άμεσης επικοινωνίας, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για όλα τα γεγονότα τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν ένα ευρύ λαϊκό κίνημα. Και λέμε ότι το συγκεκριμένο καθήκον της οργάνωσης πρέπει να επιτελείται εκτός του πλαισίου των επισήμων κομμάτων, επειδή τα τελευταία έχουν άλλα καθήκοντα, τα οποία αποκλείουν τη μυστικότητα που απαιτείται για την προετοιμασία παράνομων ενεργειών, αλλά κυρίως επειδή δεν τρέφουμε καμία εμπιστοσύνη στην επαναστατική ζέση των προοδευτικών κομμάτων, όπως αυτά είναι συγκροτημένα σήμερα. Να σας σταματήσω λίγο να το συζητήσουμε. Ναι, ναι. Αξίζει τον κόπο να διαβάσω και λίγο το επόμενο και το συζητάμε μετά. Κάθε νέα ιδέα και θεσμός, κάθε πρόοδος και κάθε επανάσταση ήταν ανέκαθεν έργο μειοψηφιών. Εδώ ήθελα να καταλήξω. Επιδίωξη και σκοπός μας είναι να γίνουν όλοι κοινωνικά συνειδητοί και αποτελεσματικοί. Όμως για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητο να εφοδιαστούν όλοι με τα μέσα επιβίωσης και ανάπτυξης. Και άρα είναι αναγκαίο να καταστρέψουμε με τη βία, εφόσον δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τη βία όμως η οποία αρνείται αυτά τα μέσα στον άνθρωπο. Έτσι. Είναι εδώ ουσιαστικά η απενεχοποίηση της βίας με τη βία, γιατί η βία τους αρνείται αυτά τα μέσα στον άνθρωπο. Ποια μέσα? Την επιβίωση και την ανάπτυξη. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι που το παρομοίασα με μία μπότα. Ότι αν προσπαθήσεις να πετάξεις την μπότα που σε πατάει από πάνω σου, είναι μια μορφή βίας, αλλά είναι η αναγκαία βία για να ελευθερωθείς.
αν δεν επιλέξεις αυτή την οδό, αναγκαστικά θα ζήσεις όλη τη ζωή με την πότα στο τράχυλο. Έχει βιβλίο συγκεκριμένου Μαλατέστα για το Αναρχία και Βία και έχει δύο εξαιρετικά κείμενα τα οποία είχαν διαβαστεί πρώτη φορά, ας πούμε, στην εφημερίδα στο Πενσιέρο Εβολουντά, στην εφημερίδα που εξέδιδε. Σταμάτησε μετά γιατί τον πήγαν μέσα. 1 Ιανουαρίου 1924, δηλαδή υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο για την Αναρχία και τη Βία. Ήθελα πάρα πολύ αυτό να το διαβάσουμε. Ναι, πάμε. Αλλά αν γίνεται υπό το πρίσμα όχι μόνο του ταξικού που είπαμε πριν, του ανθρώπινου, του οικογενειακού, του φιλικού, του ερωτικού, των πάντων. Αναρχία σημαίνει μη βία. Μη κυριαρχεί άνθρωπο πάνω σε άνθρωπο. Μη βία επιβολή της βούλησης ενός περισσότερων ανθρώπων πάνω στους άλλους. Μόνο μέσω της εναρμόνισης των συμφερόντων επιτυγχάνεται με την εθελοντική συνεργασία, την αγάπη, το σεβασμό, την αμοιβαία ανοχή, μόνο με την πειθό, το παράδειγμα, τη μεταδοτικότητα και το αμοιβαίο όφελος. Από την επιοίκεια μπορεί και πρέπει να θριαμβεύει η αναρχία. Δηλαδή μια κοινωνία ελεύθερων και αλληλέγγυων αδελφών, η οποία εξασφαλίζει σε όλους τη μέγιστη δυνατή ελευθερία, τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη και τη μέγιστη δυνατή ευημερία. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, και άλλα κόμματα, και άλλες σχολές, που έχουν εξίσου ειλικρινά, με τους καλύτερους από εμάς, αφοσιωθεί στο γενικό καλό. Όμως, εκείνο που διαφοροποιεί τους αναρχικούς από όλους τους άλλους είναι ακριβώς ο φόβος της βίας. Η επιθυμία και η πρόθεση εξάλληψης της βίας, δηλαδή της υλικής βίας από τις ανθρώπινες υποθέσεις. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη ιδέα η οποία διακρίνει τους αναρχικούς από τους υπόλοιπους είναι η κατάργηση του χωροφύλακα. Ο αποκλεισμός από την κοινωνία της τάξης που επιβάλλεται με την νόμιμη ή παράνομη ομή βία της νόμιμης. Όμως τότε θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί στο σημερινό αγώνα ενάντια στους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς τους οποίους θεωρούν καταπιεστικούς οι αναρχικοί έχουν κηρύξει και έχουν ασκήσει όπως και συνεχίζουν να το κάνουν όταν μπορούν τη χρήση βίων μέσων. Κάτι που σαφώς αντιφάσκει με τους σκοπούς τους. Και μάλιστα σε σημείο ώστε ενίοτε πολύ καλόπιστοι άνθρωποι, καθώς και όλοι κακόπιστοι αντιπαλοί τους, να πιστεύουν ότι το ιδιαίτερο γνώρισμα του αναρχικού είναι ακριβώς η βία. Το ερώτημα μπορεί να ακούγεται περίπλοκο, ωστόσο μπορεί να απαντηθεί με λίγα λόγια. Θες να μας το απαντήσεις? Για να ζήσουν ειρηνικά δύο άνθρωποι πρέπει να το θέλουν και οι δύο. Αν ο ένας από τους δύο επιμένει να επιβάλλει με τη βία στον άλλον να δουλεύει προς όφελός του και να τον υπηρετεί, αυτός ο άλλος, αν θέλει να διατηρήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του και να μην υποβιβαστεί στον ρόλο του πυθύνιου δούλου, παρόλη την αγάπη του για την ειρήνη και την ομόνοια, είναι υποχρεωμένος να αντισταθεί στην βία με κάθε δυνατό μέσο. Ας υποθέσουμε, επί παραδείγματι, ότι έρχεσαι σε σύγκρουση με έναν κακοποιό τύπου ντουμίνι, ο οποίος είναι οπλισμένος, ενώ εσύ είσαι άοπλος. Αυτός περιβάλλεται από μια μεγάλη συμμορία, ενώ εσύ είσαι μόνος ή μαζί με λίγους συντρόφους. Αυτός πιστεύει ότι θα μείνει ατιμόρυτος, ενώ εσύ φοβάσαι μήπως εμφανιστούν στη σκηνή οι χωροφύλακες που θα σε συλλάβουν, θα σε κακοποιήσουν και θα σε χώσουν σε μια φυλακή για προσδιορίστο χρονικό διάστημα. Έλα και πες μου τότε αν θα μπορούσες να ξεφύγεις από τον μπλέξιμό σου, προσπαθώντας να πείσεις με σωστά επιχειρήματα τον κακοποιό τύπου ντομίνι να είναι δίκαιος, καλός και ευγενικός. Η πηγή των δεινών που ταλάνισαν και ταλανίζουν την ανθρωπότητα, πλην εκείνων φυσικά που γεννούν οι αντίξωες δυνάμεις της φύσης, βρίσκεται στο ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κατανοήσει ότι η συμφωνία και η συνεργασία είναι καλύτερη τρόπη για να εξασφαλιστεί σε όλους το μέγιστο δυνατό καλό, στο ότι οι πιο ισχυροί και οι πιο πανούργοι
επιδιώκουν να υποτάξουν και να εκμεταλλευτούν τους υπόλοιπους. Όταν δεν καταφέρουν να αποκτήσουν κάποιο πλεονέκτημα, θέλουν να το εξασφαλίσουν και να το διαιωνίσουν, δημιουργώντας κάθε είδους μόνιμα όργανα εξαναγκασμού. Εξού και ολόκληρη ιστορία βρίθη αιματηρών συγκρούσεων, εξουσιαστικών ενεργειών και αδικιών από τη μία πλευρά και εξεγέσεων από την άλλη. Δεν προτίθεμαι να κάνω διακρίσεις μεταξύ των κομμάτων. Όποιος θέλει να απελευθερωθεί ή να προσπαθήσει να απελευθερωθεί, πρέπει να αντιτάξει βία στην βία, όπλα στα όπλα. Ωστόσο, ενώ θεωρεί αναγκαίο και δίκαιο να χρησιμοποιεί την βία για να υπερασπιστεί την ελευθερία της, τα συμφέροντά της, την τάξη της, τη χώρα της, κάθε εφράξια, στο όνομα της δικής της συγκεκριμένης ηθικής, καταδικάζει την βία όταν αυτή στρέφεται εναντίον της από άλλους που επιδιώκουν να υπερασπιστούν την ελευθερία, τα συμφέροντα, την τάξη, την χώρα τους. Συνεχίζω λίγο από το καφενείο, γιατί το βρίσκω σχετικό. Δεν υπάρχει κανένας ειρηνικός τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία επανάσταση εκτός από τη βία επανάσταση. Είμαστε επαναστάτες επειδή αγαπάμε την ανθρωπότητα. Δεν είναι δικό μας λάθος που η ιστορία μας επιβάλλει αυτό το θλιβερό καθήκον. Μπορούμε να κατανοήσουμε τις πράξεις μίσους, εκδίκησης και αγριότητας που μπορεί να διαπραχθούν. Άλλο πράγμα όμως το να κατανοούμε και να συγχωρούμε, και άλλο το να συστήνουμε τη βία. Δεν εγκρίνουμε, ούτε ενθαρρύνουμε, ούτε μιμούμαστε τέτοιες πράξεις. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μην χρησιμοποιήσουμε περισσότερη βία από την απολύτως απαραίτητη. Πρέπει να μας καθοδηγεί η αγάπη για την ανθρωπότητα, για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και καταλήγει με το μίσος. Δεν μπορούμε να χτίσουμε τον κόσμο. Ναι, αλλά η πολιτική είναι μίσος. Μια επανάσταση που εμπνέεται από το μίσος, είτε θα αποτύχει ολοκληρωτικά, είτε θα οδηγήσει σε νέα καταπίεση, η οποία μπορεί και να ονομάζεται και αναρχική. Μήπως οι σημερινές κυβερνήσεις δεν ονομάζονται φιλελεύθερες, αλλά η οποία δεν θα είναι επουδενή λιγότερο καταπιεστική και δεν θα αρχίσει να δημιουργήσει όλες τις συνθήκες τις οποίες αναπόφευκτα γεννά η καταπίεση. Το εντυπωσιακό στο Μαλατέστα, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι ότι με πολύ απλό τρόπο αποδίδει πολύ σύνθετες έννοιες. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά που λέει μπορούν να γίνουν κατανοητά, δηλαδή και από εφήβους, από μικρότερα παιδιά. Είναι σε απλή γλώσσα, οι έννοιες γίνονται άμεσα κατανοητές και οι έννοιες αυτές είναι πολύ βαριές. Δεν είναι πλάκα. Πολύ σωστά το που λες, ναι. Έτσι, δηλαδή, τα λέει αυτός που ξέρει, μπορεί να τα αποδώσει με έναν απλό τρόπο. Όπως και ο καθηγητής. Σε καμία περίπτωση διδακτισμού δεν το λέω τώρα, αλλά ο καθηγητής, ας πούμε, ένας άνθρωπος που απευθύνεται σε εφήβους, όταν ξέρει, τους τα απλοποιεί. Δεν τους τα δυσκολεύει. Αυτό δεν λέμε και στην ποίηση. Το δύσκολο είναι να πεις με απλό τρόπο το δύσκολο. Και ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του Μαλατέστα, αυτό που αναφέρθηκε πριν, είναι η κριτική εξέταση ακόμη και τη τελευταία λέξεις των λεγόμενων του. Δηλαδή, όλες τις απόψεις του, όλα αυτά που διαβάσαμε τα θεωρητικά, τα γύρω-γύρω, δηλαδή το προς μια ελεύθερη κοινωνία και το αναρχία και βία, ουσιαστικά είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο όλων των συζητήσεων που έκανε με απλούς ανθρώπους ή με ανθρώπους τέλος πάντων σε βαρύνουσες θέσεις. Ότι τοποθετούσε δηλαδή χωρίς φλιαρίες τα πάντα, είναι ο λόγος τσεκούρι. Είναι και τσεκουριά. Και καθόλου. Δύσκολες λέξεις. Ταυτόχρονα όμως είναι εξονυχιστικό, γιατί είναι γνήσιο. Έτσι. Παίρνει δηλαδή και τα τρωτά των αντιπάλων, τα αδύναμα σημεία των αντιπάλων, όπως ξεφτύλισε τον δικαστή, αλλά δεν απαγορεύει και σε κανέναν να του βρουν τα τρωτά. Αυτός ήταν ο αρχικός. Είναι αυτός που επιμένει στην ελευθερία του λόγου. Κάθεται και μιλάει, ας πούμε, με το δικαστή. Αυτό είναι το εμπνευσμένο στο Μαλατέστα. Επιστρέψαμε. Θες ένα διαλογικό ακόμα? Ναι, βέβαια.
Προτείνω το διάλογο πάλι μεταξύ του δικαστή και του Μαλατέστα για την κοινωνία χωρίς κυβερνήσεις. Ωραίο, ναι, αυτό. Είμαι πάλι ο δικαστής, είσαι πάλι ο αρχικός. Είμαι ο φιλόλογος, είσαι ο ποιητής. Για πούμε. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στον αναρχοκομμουνισμό σας. Ειλικρινά δεν μπορώ να τον ανεχθώ. Σας πιστεύω. Αφού μέχρι τώρα η ζωή σας έχει περάσει ανάμεσα σε κώδικες και νομικά βιβλία προκειμένου να υπερασπίσετε τα δικαιώματα του κράτους και των ιδιοκτητών, θα πρέπει να σας φαίνεται σαν κάτι εξωγήινο μια κοινωνία χωρίς κράτος και ιδιοκτήτες, στην οποία δεν θα υπάρχουν πλέον επαναστάτες και πεινασμένοι για να τους στέλνετε στα μπουντρούμια. Αν όμως θέλετε να αποβάλλετε αυτήν την νοοτροπία, αν έχετε το σθένος να ξεπεράσετε τις πνευματικές σας συνήθειες και αν επιθυμείτε να σκεφτείτε αυτό το ζήτημα χωρίς προκατάληψη, εύκολα θα κατανοούσατε γιατί, δεδομένου ότι ο στόχος της κοινωνίας πρέπει να είναι η μέγιστη ευημερία για όλους, καταλήγουμε αναγκαστικά στο συμπέρασμα ότι η λύση είναι ο αναρχοκομμουνισμός. Αν αντιθέτως πιστεύετε ότι η κοινωνία υπάρχει για να θρέβει λίγους καλοπερασάκηδες εις βάρος των υπολείπων, τότε... Όχι. Παραδέχομαι ότι η κοινωνία πρέπει να έχει σκοπό την ευημερία όλων, αλλά δεν μπορώ εξαιτίας αυτού να αποδεχτώ το σύστημά σας. Καταβάλω μεγάλη προσπάθεια να κατανοήσω την άποψή σας και εφόσον με ενδιαφέρει η συζήτηση, θα ήθελα τουλάχιστον προσωπικά να έχω μια ξεκάθαρη ιδέα για το τι θέλετε. Όμως τα συμπεράσματά σας φαίνονται τόσο τοπικά, τόσο... Εν ολίγης, τι είναι αυτό που βρίσκεται ασαφές ή απαράδεκτο στην εξήγηση που σας έδωσα? Είναι, δεν ξέρω, όλο το σύστημα. Ας αφήσουμε κατά μέρος το ζήτημα του δικαίου, διότι δεν θα συμφωνήσουμε. Αλλά ας υποθέσουμε ότι, όπως υποστηρίζετε, όλοι έχουμε το δικαίωμα να απολαμβάνουμε εξίσου τον υφιστάμενο πλούτο. Παραδέχομαι ότι ο κομμουνισμός φαίνεται να είναι η ταχύτερη και ίσως η καλύτερη διευθέτηση. Αυτό όμως που μου φαίνεται απολύτως αδύνατον είναι μια κοινωνία χωρίς κυβέρνηση. Στηρίζετε όλο το οικοδόμημά σας στην ελεύθερη θέληση των μελών της Ένωσης. Ακριβώς. Και αυτό είναι το λάθος σας. Κοινωνία σημαίνει ιεραρχία, πειθαρχία, υποταγή του ατόμου στο σύνολο. Χωρίς εξουσία, καμία κοινωνία δεν είναι εφικτή. Ακριβώς το αντίθετο. Μια κοινωνία, με την αυστηρή έννοια της λέξης, μπορεί να υπάρξει μόνο μεταξύ ίσων. Αυτοί δε οι ίσοι θα συνάπτουν συμφωνίες μεταξύ τους, αν σε αυτές βρίσκουν πλεονεκτήματα και ευχαρίστηση. Αλλά δεν θα υποτάσσονται ο ένας στον άλλον. Οι σχέσεις ιεραρχίας και υποταγής, που σας φαίνονται ότι συνιστούν την ουσία της κοινωνίας, είναι σχέσεις αφέντη-δούλου. Και παραδέχεστε, ελπίζω, ότι ο δούλος δεν είναι ακριβώς συνέτερος του αφέντη του, όπως ένα οικόσιτο ζώο δεν είναι συνέτερος του κυρίου του. Μας αλήθεια, πιστεύετε σε μια κοινωνία στην οποία ο καθένας κάνει ό,τι θέλει? Υπό την προϋπόθεση πως είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι θέλουν να ζουν σε κοινωνία και ότι επομένως θα προσαρμοστούν στις αναγκαιότητες της κοινωνικής ζωής. Και αν δεν θέλουν? Τότε η κοινωνία θα είναι ανέφικτη. Όμως, εφόσον μόνο μέσα στην κοινωνία η ανθρωπότητα, τουλάχιστον με τη σύγχρονη μορφή της, μπορεί να ικανοποιήσει τις υλικές και ηθικές ανάγκες της, θα ήταν παράδοξο αν απορρίπταμε την προϋπόθεση της ζωής και της ευημερίας. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να συμφωνήσουν όταν συζητούν θέματα αφηρημένα. Όταν όμως υπάρχει κάτι να κάνουν που πρέπει να γίνει και συμφέρει όλους, εφόσον κανείς δεν έχει τα μέσα για να επιβάλλει την θέλησή του σε άλλους και να τους αναγκάσει να συμπεριφέρονται όπως εκείνος θέλει, το πείσμα και η ισχυρογνωμοσύνη σύντομα εξαφανίζονται, επέρχεται συμφιλίωση και ό,τι είναι να γίνει, γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση όλων. Πρέπει να το καταλάβετε. Τίποτα
ανθρώπινο δεν είναι εφικτό χωρίς την θέληση της ανθρωπότητας. Για μας το όλο πρόβλημα έγκυται στο να αλλάξουμε αυτή την θέληση. Να κάνουμε δηλαδή τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι αν μάχονται, αν μισούν, αν εκμεταλλεύονται ο ένας τον άλλον, είναι σαν να χάνουν τα πάντα, και να τους πείσουμε να αγωνιστούν για μια κοινωνική τάξη πραγμάτων θεμελιωμένη στην αλληλοβοήθεια και στην αλληλεγγύη. Έτσι λοιπόν, για να πραγματώσετε τον αρχοκομμουνισμό σας, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να πιστούν όλοι και να θελήσουν να τον κάνουν να λειτουργήσει. Όχι, θα κοροϊδεύαμε τους εαυτούς μας. Η θέληση καθορίζεται κυρίως από το κοινωνικό περιβάλλον και είναι πιθανόν ότι όσο υπάρχουν οι σημερινές συνθήκες, η συντριπτική πλειοψηφία θα εξακολουθεί να πιστεύει ότι η κοινωνία δεν μπορεί να οργανωθεί με άλλους τρόπους πλην του σημερινού. Και τότε? Τότε θα δημιουργήσουμε τον κομμουνισμό και τον αναρχισμό μεταξύ μας. Όταν θα είμαστε αρκετοί για να το κάνουμε, πεπισμένοι ότι αν οι άλλοι δουν ότι τα πάμε καλά, θα ακολουθήσουν σύντομα το παράδειγμά μας. Ή τουλάχιστον, αν δεν μπορέσουμε να επιτύχουμε τον κομμουνισμό και τον αναρχισμό, θα αγωνιστούμε για να αλλάξουμε τις κοινωνικές συνθήκες με τέτοιον τρόπο, ώστε να προκαλέσουμε μια μεταστροφή των θελήσεων προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Πρέπει να το καταλάβετε. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην θέληση και στις υφιστάμενες κοινωνικές συνθήκες. Κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε προς το ιδανικό μας. Αυτό που πρέπει να κατανοήσετε πλήρως είναι το εξής. Δεν θέλουμε να εξαναγκάσουμε κανένα. Δεν θέλουμε όμως και οι άλλοι να εξαναγκάσουν εμάς ή τον λαό. Επαναστατούμε ενάντια σε εκείνη τη μειοψηφία, η οποία μέσω της βίας εκμεταλλεύεται και καταπιέζει τον λαό. Όταν κατακτήσουμε την ελευθερία όλων μας και ξυπακούεται τα μέσα για να είμαστε ελεύθεροι, με άλλα λόγια το δικαίωμα στην χρήση της γης και στα εργαλεία παραγωγής, τότε θα βασιζόμαστε αποκλειστικά στη δύναμη του λόγου και του παραδείγματος για να κάνουμε τις ιδέες μας να θριαμβεύσουν. Ωραία. Και νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε σε μια κοινωνία που θα αυτοκυβερνάται μέσω της εθελούσιας συμφωνίας των μελών της? Αν είναι έτσι, θα είναι κάτι χωρίς προηγούμενο. Όχι τόσο όσο νομίζετε. Ουσιαστικά στην πραγματικότητα, ανέκαθεν έτσι ήταν. Δηλαδή, αν δεν τους θεωρήσουμε ως πραγματικό τμήμα της κοινωνίας, τους ηττημένους, τους εξουσιαζόμενους και τους καταπιεζόμενους που ανήκουν στα κατώτερα στρώματα της ανθρωπότητας. Τελικά, ακόμα και σήμερα, το σημαντικότερο τμήμα της κοινωνικής ζωής, τόσο στην τάξη των κυρίαρχων όσο και στην τάξη των κυριαρχούμενων, επιτελείται μέσω αυθόρμητων, συχνά ασυνείδητων συμφωνιών μεταξύ ατόμων. Χάρη στην συνήθεια, στην αξιοπρέπεια, στην τήρηση των υποσχέσεων, στον φόβο της κοινής γνώμης, στο αίσθημα τιμής, αγάπης, συμπάθειας, στους κανόνες καλής συμπεριφοράς, χωρίς καμία παρέμβαση του νόμου ή της κυβέρνησης. Ο νόμος και οι κυβερνήσεις γίνονται απαραίτητα μόνο όταν έχουμε να κάνουμε με σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων και κυριαρχούμενων. Μεταξύ ίσων, όλοι ντρέπονται να καλέσουν την αστυνομία ή να συρθούν στα δικαστήρια. Στα δεσποτικά κράτη, όπου όλοι οι κάτοικοι αντιμετωπίζονται σαν αγέλη στην υπηρεσία του απόλυτου άρχοντα, ουδής έχει θέληση εκτός από τον ηγεμόνα. Και εκείνους στους οποίους χρειάζεται ο ηγεμόνας για να κρατούν τις μάζες υποταγμένες. Σιγά σιγά όμως, καθώς κάποιοι κατορθώνουν να χειραφετηθούν και να γίνουν μέλη της κυρίαρχης τάξης, δηλαδή της κοινωνίας με την αυστηρή έννοια του όρου, είτε μέσω της άμεσης συμμετοχής στην κυβέρνηση είτε μέσω της κατοχής πλούτου, η κοινωνία διαμορφώνεται έτσι ώστε να υπηρετεί την θέληση όλων των κυρίαρχων.
Όλος ο νομοθετικός και εκτελεστικός μηχανισμός, ολόκληρη η κυβέρνηση με τους νόμους της, ο στρατός, η αστυνομία, οι δικαστές κτλ. Δεν χρησιμεύουν παρά μόνο στο να ρυθμίζουν και να διασφαλίζουν την εκμετάλλευση των ανθρώπων. Διαφορετικά, οι κατέχοντες θα έβρισκαν απλούστερο και οικονομικότερο το να συμφωνήσουν μεταξύ τους και να ξεφορτωθούν το κράτος. Οι ίδιοι οι αστεί εκφράζουν αυτή τη γνώμη. Μόλις προς στιγμήν λησμονήσουν ότι χωρίς στρατό και αστυνομία ο λαός θα τους χάλαγε το γλέντι. Εξαφανίστε τις ταξικές διαιρέσεις, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλοι δούλοι για να ελεγχθούν και το κράτος αμέσως δεν θα έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Μη γίνεστε υπερβολικός. Το κράτος κάνει και κάποια πράγματα για το κοινό καλό, μορφώνει, μεριμνά για την υγεία, υπερασπίζει τα δικαιώματα των πολιτών, οργανώνει δημόσιες υπηρεσίες. Μη μου πείτε ότι όλα αυτά είναι άχρηστα ή επιζήμια πράγματα. Δυστυχώς είναι, όταν γίνονται με τον τρόπο που συνήθως τα κάνει το κράτος. Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που κάνουν πάντα αυτά τα πράγματα, ενώ το κράτος, αυτοδιορισμένο ως ρυθμιστής τους, μετατρέπει αυτές τις υπηρεσίες σε όργανα κυριαρχίας, στρέφοντάς τα υπέρ των ειδικών συμφερόντων και κυβερνώντων και των κατεχόντων. Η παιδεία εξαπλώνεται αν υπάρχει στο λαό επιθυμία για μάθηση και αν υπάρχουν δάσκαλοι ικανοί να μορφώσουν. Η δημόσια υγεία διασφαλίζεται όταν ο λαός γνωρίζει, εκτιμά και μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη κανόνες δημόσιας υγιεινής και όταν υπάρχουν γιατροί ικανοί να συμβουλεύουν τον λαό. Η ζωή των πολιτών είναι ασφαλής όταν οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι να θεωρούν τη ζωή και τις ανθρώπινες ελευθερίες ιερές και όταν δεν υπάρχουν δικαστές και αστυνομικοί για να δίνουν παραδείγματα βαρβαρότητας. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα οργανωθούν όταν ο λαός αισθανθεί την ανάγκη για αυτές. Το κράτος δεν δημιουργεί τίποτα. Στην καλύτερη περίπτωση είναι άχρηστο. Μια άσκοπη σπατάλη ενέργειας. Μακάρι όμως να ήταν απλώς άχρηστο. Ας σταματήσουμε εδώ. Σε κάθε περίπτωση νομίζω πως είπαμε αρκετά. Θέλω να το σκεφτώ. Είστε επανειδήν. Αυτός ήταν ο ένατος διάλογος. Εξαιρετικός. Ωραίος. Εχμηρός και μητερός. Πειράζει μου ήρθε στο μυαλό ένα ποίημα σου. Από το γράμμα. Από το γράμμα. Μου ήρθε το ύψιλον. Μας φόρτωσαν την κρίση για να μας νοικοκυρέψουν, είπαν. Για να μας βάλουν σε τάξη. Για να μας οργανώσουν και άλλα τέτοια. Και έπεσε σαν μολύβι στους ώμους αυτή η νοικοκυροσύνη. Και έπεσε σαν ράπισμα δασκάλου στην παλάμη αυτή η νοικοκυροσύνη. Για πόσο θα παραπατάμε, μάνα, για να ορθοποδήσουμε. Για πόσο θα παραπατάμε με στρατιωτικό βηματισμό. Μάθαμε το περπάτημα με ένα τραγουδάκι στα χείλη. Έτσι ξέρω, δεν περπατιέται. Το αρνούνται τα πόδια μας. Αυτή την οικοκυροσύνη, ο Δημήτρης τη γράφει με εψιλον γιώτα. Από τον Νίκος. Το μίσος. Στο βιβλίο που ετοιμάζω, το κειμενουργείο, είναι μια λέξη που παίζει πολύ και έχει μεγάλη βαρύτητα, ρόλο. Ναι, και σημασία για το σύνολο του βιβλίου. Και είναι γραμμένη με εψιλον γιώτα. Έτσι είναι μια παράβαση του κανόνα, ας πούμε. Είναι ωραίο, η γλώσσα να αποκτά άλλο νόημα. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, γενικά το κειμενουργείο, ίσως το λέει και ο τίτλος, είναι ένα βιβλίο που θα παίζει πολύ με τα όρια και με την ορθογραφία και με τη σύνταξη, ως ένα εργαστήριο, ας πούμε, που
που έχει έτσι λεκτικά μεταλλεύματα που λέγει ο Μαλιακόφσκι, και προσπαθεί ο τεχνίτης, δηλαδή ο ποιητής, να παράξει κάτι νέο. Για να θωρακίσει, για να θωρακίσει όσους το έχουν ανάγκη, όσους καταλαβαίνουν από αυτό και... Ναι, και ή δυνατόν να καθαρίσει και λίγο τη γλώσσα. Μιας και η ποιήση είναι η... Το καθαρτήριο. Η μόνη μας ελπίδα, ναι, για καθαριότητα. Εξαγνισμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Είμαστε πάλι εδώ την άλλη Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι γεροί. Κλείνουμε με Massive Attack, Karma ακόμα. Να περάσετε όμορφα. Καλή Ανάσταση και καλή Επανάσταση.